Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι η Στέλλα Γκαντόνα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Οι Τούρκοι επιχειρούν να εκβιάσουν την Ελλάδα προτείνοντας διαμοιρασμό των κοιτασμάτων στη Μεσόγειο. Δεν θα δεχτούμε παραβίαση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, διαμηνύει στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού. Σε απόγνωση οι επιχειρηματίες του τουρισμού, μηδανικές συγκρατήσεις μέχρι τώρα στα νησιά για τον Ιούλιο, παράθυρο ανοίγει η Βρετανία για διακοπές στη χώρα μας. Νέα λουκέτα σε μπαρ στο κέντρο της Αθήνας εξαιτίας συνωστισμού, πάρτι με χιλιάδες άτομα στην παραλία της Πάτρας. Φωτιές άναψε το σπότ του ΣΥΡΙΖΑ για τα χρήματα της καμπάνιας κατά του κορονοϊού. Έντονη αντίδραση της ΕΣΥΕΑ, οι εξηγήσεις της Κουμουνδούρου. Σε παζάρι, αλλά με τους δικούς της όρους, επιδιώκει να ρημουλκίσει την Αθήνα η Άγκυρα, καθώς ο Μευλού Τσαβούσογλου, με νέες δηλώσεις του, καλεί την Ελλάδα σε διάλογο για το διαμοιρασμό του ενεργειακού πλούτου στην Ανατολική Μεσόγειο. Συμφωνία χωρίς την Τουρκία δεν θα έχει ισχύ, προειδοποιεί η Τουρκία. Ενώ την ίδια ώρα η Αθήνα διαμηνεί πως δεν θα διστάσει να αντιδράσει με κάθε τρόπο, προκειμένου να προστατεύσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Την Τετάρτη, ο Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου τον άξονα Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου. Την Πέμπτη, ο Υπουργός Εξωτερικών προώθησε στο Κάιρο τις συζητήσεις με τον πρόεδρο Αλ-Σίσι για την οριοθέτηση όσο το δυνατόν συντομότερα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ Ελλάδας-Αιγύπτου. Και σήμερα, ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, Αλέξανδρος Γιακόπουλος, επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα δεν θα διστάσει να αντιδράσει ακόμη και στρατιωτικά, εάν θυγούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει και θα χρειαστεί να υπάρξει αντίδραση. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί να υπάρξει θερμό επεισόδιο. Δεν μπορεί όμως η Ελλάδα να αποδεχτεί παραβίαση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων στη βάση ενός παράνομου μνημονίου. Η δήλωση αυτή ήρθε 24 ώρες μετά τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Φλόρο, ο οποίος διαμήνυσε στην Τουρκία να μην διανοηθεί να παραβιάσει τον εθνικό εναέριο χώρο. Όποιος πατήσει τα πόδια του σε ελληνικό έδαφος, πρώτα θα τον κάψουμε και μετά θα ρωτήσουμε ποιος είναι. Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια στιγμή που ο Ταγί Περντογάν φαίνεται να πιστεύει ότι έχει μετατρέψει πλέον την Τουρκία σε μεγάλη περιφερειακή δύναμη. Μπορεί η οικονομία της να στηρίζεται σε πύληνα πόδια, όμως οι διαρκείς επικοινωνίες του με Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντιμίρ Πούτιν και Άγγελα Μέρκελ, καθώς και η διαφαινόμενη επικράτηση του Φαγές Αλ-Σάρατς στον εμφύλιο της Λιβύης με τη συνδρομή τουρκικών δυνάμεων, έχουν φουσκώσει τα μυαλά στην Άγκυρα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, μιλώντας σε πρέσβεις 50 χωρών, υποστήριξε ότι η Ελλάδα αρνείται το διάλογο. Ama bunu sözle anlatamadık. Şimdi icraatlarımızla anlatıyoruz. Sondaj gemilerimizle, anlaşmalarımızla. Şimdi biz bunu yaptık da. Şimdi bundan sonra yine böyle tek taraflı mı yapmak isteriz? Hayır. Biz başta Yunanistan olmak üzere herkesle diyaloğa hazırız. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεύλου Τσαβούσογλου, τη μία ημέρα πήλησε την Ελλάδα με γεωτρήσεις, μόλις 6 μίλια μακριά από τις ακτές της Κρήτης, της Ρόδου, της Καρπάθου και της Κάσου, και την επομένη πρότεινε διαμερισμό του φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, φυσικά με τους όρους της Τουρκίας. İtalya ve Yunanistan arasındaki imzalanan münhasır ekonomik bölge anlaşmasını da bölgemiz için önemli buluyoruz. Demek ki diyalog ve diplomasi yoluyla meseleler çözülebiliyor. Ayrıca dışlama ya da diğerlerin haklarını yok sayma ya da bizim hakkımızı yok sayma yerine yine paylaşılabiliyor. Paylaşma kültürü olabiliyor. Yunanistan'ın aynı anlayışla bize de yaklaşmasını tabii ki isteriz. Ve bu konularda önümüzdeki süreçte görüş alışverişinde bulunmaya devam edeceğiz. Η υπόγεια σχέση Ερντογάν-Τραμπ με τις οικονομικές παραμέτρους της έχει τόσο πολύ αποθαρσύνει την Τουρκία, ώστε ο Τσαβούσογλου δεν δίστασε να υποκαταστήσει τον Αμερικανό πρόεδρο, δηλώνοντας ότι συμφωνεί με την Τουρκία στο θέμα της Λιβύης. Ο Ιμπραήμ Καλίν, ο πιο στενός συνεργάτης του Ταγί Περντογάν, έδωσε μάλιστα την εικόνα ότι στην Ουάσιγκτον τα έχουν περίπου χαμένα με το θέμα της Λιβύης. The American policy has been kind of on and off on the Libyan issue. I mean, they were active at one point, actively and openly supporting Haftar, and then they kind of disappeared. Οι Τούρκοι δείχνουν να αισθάνονται ασφαλείς με την ουσιαστική αδρανοποίηση του ΝΑΤΟ, αλλά και την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάρει ενιαία θέση.
Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, καταγγέλει την επιθετικότητα της Άγκυρας και το γεγονός ότι στέλνει συνεχώς μισθοφόρους και όπλα στη Λιβύη, όμως άλλες χώρες κάνοντας στραβά μάτια γιατί δεν θέλουν να χαλάσουν τις οικονομικές σχέσεις με τον Ταγί Περντογάν. Και αναλυτικά θα δούμε τις εξελίξεις με τη βοήθεια των ανταποκριτών μας. Από τη Μόσχα ο Θανάσης Αυγερινός, από τη Νέα Υόρκη ο Μιχάλης Ιγνατίου. Μιχάλη, ερχόμαστε σε σένα. Καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει κάποιες δηλώσεις ο κύριος Τσαβούσογλου και αναρωτιόμαστε όλοι τι θέλει να πει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Ναι, Στέλλα, καλησπέρα. Τις τελευταίες 48 ώρες ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας έχει κάνει πολλές δηλώσεις και θα έλεγα ότι έχει μετατραπεί από λύκο σε πρόβατο. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορεί να κρύψει τα σχέδια της κατοχικής δύναμης, διότι είναι πλέον γνωστά. Και κατά τη γνώμη μου, αν με ρωτάς, δεν θα τα αποσύρει. Οι Τούρκοι έχουν αποφασιστεί για δύο βασικούς λόγους. Επιβεβαιώθηκε πια ότι έχει την πλάτη του πρόεδρου της Αμερικής, ο Ερντογάν, παρά το γεγονός ότι οι σημαντικοί διπλωμάτες στο State Department διαφωνούν με αυτή την απαράδεκτη στάση του Ντόναλντ Τραμπ να κάνει ό,τι απαιτεί ο πρόεδρος της Τουρκίας. Ο δεύτερος λόγος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που κατάντησε μια άβουλη γραφειοκρατική λιασχή. Προσέξτε, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποφασίζουν κυρώσεις για τη Ρωσία και, εν πάση περιπτώσει, δεν θα το κρίνω αν είναι ορθό ή λάθος. Όμως, ενώ τιμωρούν τη Ρωσία, δεν αποφασίζουν να τιμωρήσουν την Τουρκία, η οποία κατέχει το 40% του εδάφους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κύπρου. Επίσης, δεν την τιμωρούν για τις άνευ προηγουμένου προκλήσεις εναντίον της Ελλάδας. Η Τουρκία απειλεί με πόλεμο ένα κράτο μέλος της Ένωσης. Και όμως, οι Ευρωπαίοι αντί να απορρίψουν τους εκπαιδευτικούς της Τουρκίας, τις προσφέρουν περισσότερα χρήματα και επενδύσεις. Γιατί λοιπόν να μην αποφασιστεί η Τουρκία? Υπάρχει κατά τη γνώμη μου και ένας τρίτος λόγος, και αυτός είναι η Ρωσία. Προμηθεύει την Τουρκία με σύγχρονα οπλικά συστήματα και κάνει μαζί τις συμφωνίες κάτω από το τραπέζι στη Ρωσία, στη Λιβύη, στη Συρία και πιθανότατα και στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει λοιπόν την Αμερική, τους άβολους Ευρωπαίους και δημόσια στο πλευρό της, υπό την έννοια ότι της επιτρέπουν να συνεχίσει να κάνει τον ΤΑΙ στην ευρύτερη γειτονιά της Μεσογείου. Γιατί να μην κάνει ό,τι κάνει? Ο Τσαβούσογλου λοιπόν και ο κάθε Τσαβούσογλου παίζει ένα παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Πρώτον, δεν εννοεί τίποτα από όσα λέει. Δείχνει καλός και διαλλακτικός στους ξένους που συμβουλεύουν την Τουρκία να κατεβάσει τους τόνους. Ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει κανένας τουρκικός σχεδιασμός σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο. Και την ίδια στιγμή στέλνει το μήνυμα στην Αθήνα και τη Λευκοσία ότι η Ελλάδα να τα βρούμε με ειρηνικό τρόπο. Και όταν λέει να τα βρούμε, Στέλλα, εννοεί να αρπάξει με τις ελληνικές υπογραφές ό,τι απαιτεί στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Κλείνω με μια είδηση στην οποία δεν δώσαμε μεγάλη σημασία στην Ελλάδα. Ο Τσαβούσογλου έστειλε μήνυμα στην κυβέρνηση του Ισραήλ και είπε ότι αν ακυρώσει τις συμφωνίες με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Τουρκία είναι διατεθειμένη να τα βρει με την Ιερουσαλήμ. Το Ισραήλ απάντησε ήδη αρνητικά και είπε ότι σέβεται τις συμφωνίες της με την Κυπριακή Δημοκρατία και σέβεται τα δικαιώματα της Κύπρου στην άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων για την ΑΟΣ. Αυτά ήταν. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στο μέτωπο της Λιβύης, καθώς η προέλαση των δυνάμεων Σάρατς προκαλεί την αντίδραση της Αιγύπτου. Την ίδια ώρα, πάντως, η Τουρκία εδραιώνει την παρουσία της στην περιοχή, ενώ η κυβέρνηση Σάρατς, ενισχυμένη από τις πρόσφατες επιτυχίες της στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, δηλώνει πως δεν θα συμμετάσχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα υπό την αιγίδα του Αραβικού Συνδέσμου. Η υποχώρηση των δυνάμεων του στρατάρχη Χαφτάρ στο Λιβικό εμφύλιο θέτει σε ύψιστη επιφυλακή τις στρατιωτικές δυνάμεις της Αιγύπτου. Πριν από λίγες ώρες, ο πρόεδρος Αλ-Σίσι διεμήνυσε πως ο στρατός του είναι έτοιμος να επιχειρήσει και πέραν των συνόρων της χώρας του κατά τη διάρκεια επιθεώρησης δυνάμεών του δυτικά του Καϊρού. Να είστε έτοιμοι να κάνετε οποιαδήποτε επιχείρηση μέσα στα σύνορά μας ή αν χρειαστεί και έξω από αυτά. Πάντως η Άγκυρα αποθρασύνεται θεωρώντας πως οι επιτυχίες του στρατού του Σάρατς εδραιώνουν τη θέση της στη Βόρειο Αφρική. Tüm bu çağrıları Haftar dinlemedi. Tam tersi saldırganlığını arttı. Ama şimdi kaybediyor. Kaybetmeye de mahkumdur. Kaybedecek. Kazanması da mümkün değil. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του Ερντογάν, Ιμπραήμ Καλίν, επικαλέστηκε τον Αριστοτέλη για να υποστηρίξει ότι η εμπλοκή της Τουρκίας στη Λιβύη ήταν φυσικό επακόλουθο. We live in a world in which when there is a strategic vacuum, somebody fills in. As Aristotle once said, nature abhors vacuum, emptiness. And this is true in politics too. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο πάντως δίνει στη δημοσιότητα φωτογραφίες με ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη κοντά στη Συρτή, επιχειρώντας έτσι να αναδείξει την εμπλοκή της Ρωσίας στο Λιβικό εμφύλιο. Την ίδια ώρα, ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών επέμεινε από την Άγκυρα πως το Λιβικό ζήτημα δεν πρέπει να θέτει απειλές κατά της περιφερειακής ασφάλειας.
il continuo afflusso di armamenti a entrambi gli schieramenti in violazione dell'embargo, così come la presenza sul campo di mercenari devono cessare. Ενισχυμένη εξάλλου από την πρόοδο των δυνάμεών της στο έδαφος, η κυβέρνηση Σάρατς μποϊκοτάρει τις υπό τον Αραβικό Σύνδεσμο Ειρηνευτικές Συνομιλίες της επόμενης εβδομάδος που επιθυμεί η Αίγυπτος. Στη Μόσχα τώρα και στον Θανάση Αυγερινό. Καθώς, Θανάση, όλα δείχνουν ότι επίκειται επίσκεψη του κυρίου Λαβρόφ, του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας στην Αθήνα. Καλησπέρα από τη Μόσχα. Προς την κατεύθυνση της οποίας φαίνεται πως επιταχύνεται λόγω και των εξελίξεων στην περιοχή μας το προσεκτικό άνοιγμα που ξεκίνησε από την αρχή της θητείας του Υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Δέντιας, για να επουλωθεί το χάσμα βέβαια που είχε δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Γνωρίζουμε ότι συζητήθηκε το ενδεχόμενο μιας επίσκεψης αστραπή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την ευκαιρία της παρέλασης στην Κόκκινη Πλατεία για τα 75 χρόνια της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο. Θα γίνει την Τετάρτη 24 του μηνός. Όμως τελικά κρίθηκε προσφορότερο να υπάρξει αργότερα μια κανονική επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Μόσχα. Στο πλαίσιο λοιπόν της επιτάχυνσης αυτών των ελληνορωσικών επαφών, προετοιμάζεται επίσκεψη του Σεργέη Λαβρόφ, του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών, που μπορεί να γίνει ακόμη και εντός του επόμενου μήνα. Φαίνεται πως υπάρχει καταρχήν συμφωνία και αναζητείται ημερομηνία. Θετική εντύπωση έχουν προκαλέσει στη Μόσχα οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού για το παράδοξο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται με κυρώσεις για την Ρωσία και την Ουκρανία για την περίπτωση της Κρυμαίας, τη στιγμή που εδώ απειλούνται, ασχολείται δηλαδή με τρίτες χώρες, τη στιγμή που απειλούνται συμφέροντα των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή της Ελλάδας και της Κύπρου. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, αυτό φαίνεται πως δείχνει και τα όρια ή τις δυσκολίες της ελληνικής διπλωματίας, σχολιάζεται αρνητικά το γεγονός ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος δεν κατάφεραν να μπλοκάρουν αυτές τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας στην Σύνοδο Κορυφής, ενώ έγιναν δηλώσεις εναντίον, τελικά τις υπερψήφισαν. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ και τον Θανάση Αυγερινό και τον Μιχαλή Γνατίου. Τώρα επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Στα χαρακόμματα φέρνει δημοσιογράφους και ΣΥΡΙΖΑ βίντεο της Κουμουνδούρου για το πώς διέθεσε η κυβέρνηση σε μέσα ενημέρωσης τα χρήματα της καμπάνιας για τον κορονοϊό. Η αξιωματική αντιπολίτευση επιμένει να ζητά από την κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία για το πόσα χρήματα έλευε κάθε μέσο. Μετά την αντίδραση της ΕΣΥΑ, πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ απάντησε ότι δεν στοχοποιεί συλλήβδιν τους δημοσιογράφους. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ΕΣΥΑ αντέδρασε έντονα στο σπότ της Κουμουνδούρου και με επιστολή της στο γραμματέα του κόμματος μιλά για απαράδεκτο διασυρμό συλλήβδιν του δημοσιογραφικού κόσμου. Ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος μας, ο Σωτήρας μας. Το βίντεο καταγγέλει με προσπάθεια χειραγώγησης της ενημέρωσης από την κυβέρνηση με το δημόσιο χρήμα της καμπάνιας για τον κορονοϊό. Φαίνεται όμως να βάζει στο ίδιο τσουβάλι όλους τους δημοσιογράφους και όλα τα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΑ στυλιτεύει τον απαράδεκτο διασύρμο συλλήβδιν του δημοσιογραφικού κόσμου μέσω του προκλητικού βίντεο που δημοσιεύσατε στο βωμό της πολιτικής αντιπαράθεσης και της αντιπολιτευτικής τακτικής. Εξηγήσεις έδωσε στην ΕΣΥΑ με απαντητική επιστολή ο Πάνος Κουρλέτης, εστιάζοντας την κριτική στην κυβέρνηση και όχι στους δημοσιογράφους. Σε καμία περίπτωση δεν είχαμε την πρόθεση να προσβάλλουμε το δημοσιογραφικό κόσμο με το συγκεκριμένο βίντεο. Αντιθέτως, θεωρούμε ότι η πλειοψηφία των δημοσιογράφων είναι αδύνατο να ταυτιστεί με ό,τι αντιπροσωπεύει η μορφή που πρωταγωνιστεί σε αυτό. Το κύριο πολιτικό θέμα ήταν και είναι η διάθεση δημόσιου χρήματος σε μέσα μαζικής ενημέρωσης με αδιαφανείς όρους. Κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τήρησαν αποστάσεις, ενώ αντέδρασαν και τα άλλα πολιτικά κόμματα. Δεν ξέρω ποιο προσβάλλει περισσότερο αυτό το σποτάκι. Τους πολιτικούς, τον Πρωθυπουργό, τους δημοσιογράφους, τους Έλληνες πολίτες που ψήφισαν στην 7η Ιουλίου. Είναι μια απαράδεκτη ισοπεδωτική λογική. Στην ουσία διευκολύνει τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Πέτσα από το να μην δώσει απαντήσεις. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση επιμένει να ζητά απαντήσεις από την κυβέρνηση για το πόσα έδωσε σε κάθε μέσο, καθώς έως τώρα αυτό το στοιχείο δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Η κυβέρνηση χρηματοδότησε χωρίς κριτήρια και χωρίς διαφάνεια κάποια μέσα ενημέρωσης. Mm-hmm. Ακόμα δεν ξέρουμε mm-hmm. τα ποσά που έχουν πάει σε όλα. Θα δοθούν στη δημοσιότητα ένα προς ένα όταν ολοκληρωθεί η καμπάνια. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει τεράστια ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση και πρέπει άμεσα να δώσει λόγο για τα χρήματα του ελληνικού λαού. Χωρίς φυσικά αυτό να αθωώνει προηγούμενες κυβερνήσεις που ακολούθησαν παρόμοιες πρακτικές και αξιοποίησαν ίδια μέσα. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει καταθέσει ερώτηση στον Πρωθυπουργό και ζητά να μάθει πόσα χρήματα πήρε το κάθε μέσο.
Αυξάνονται οι καταγγελίες που φτάνουν στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, κυρίες και κύριοι, προς την καταβολή του δώρου Πάσχα που πλησιάζει. Σύμφωνα με αυτές, σε ορισμένες περιπτώσεις, επιχειρηματίες προσπαθούν να γλιτώσουν το 14ο μισθό στον ιδιωτικό τομέα, καταβάλλοντας το δώρο χωρίς όμως μέρος ή ακόμα και ολόκληρο τον τρέχοντα μισθό. Η πληρωμή του δώρου Πάσχα πλησιάζει και χιλιάδες εργαζόμενοι αγωνιούν, καθώς δεν είναι λίγοι οι εργοδότες που δηλώνουν ότι αδυνατούν να το καταβάλουν λόγω της κρίσης του κορονοϊού. Στις συνδικαλιστικές οργανώσεις φτάνουν καταγγελίες για εργοδότες που αρνούνται να πληρώσουν δώρο και μισθό μαζί. Δίνουν υποτίθεται το δώρο Πάσχα, ενώ δεν καταβάλουν το μισθό ή μέρος του μισθού που βρίσκεται στο επίπεδο του δώρου Πάσχα, επικαλούμενη οικονομική στενότητα. Πληθώρα καταγγελιών έρχονται στην ΓΕΣΕ για εργοδότες που έχουν ενημερώσει τους εργαζόμενους ότι θα πρέπει να επιστρέψουν το δώρο Πάσχα στο μαύρο ταμείο της επιχείρησης, αφού πρώτα αυτό καταβληθεί στον τραπεζικό λογαριασμό. Για τον 22χρονο Δημήτρη, η μη καταβολή δώρων στους νέους εργαζομένους δεν αποτελεί έκπληξη. Και αυτό το κατάλαβε καλά στην πρώτη του κιόλας δουλειά. Ο κανόνας, ειδικά για τους φοιτητές, είναι οι δουλειές που δεν δίνουν δώρα από την αρχή. Υπογράφει συμβόλαιο. Δηλαδή, θυμάμαι και εγώ την πρώτη δουλειά που είχα κάνει, αυτά που υπέγραφα, έλεγε ούτε δώρα, ούτε άμα με απολύσεις σήμερα δεν πειράζει. Η φετινή περιπέτεια με το δώρο Πάσχα αναμένεται να λάβει τέλος στις 30 Ιουνίου για τους εργαζόμενους και εντός του Ιουλίου για τους εργοδότες. Πάντως, μεγάλη μερίδα εργαζομένων ανησυχεί, καθώς αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της καθημερινότητας. Δεν ξέρουμε αν θα πληρωθούμε ή όχι. Και επικρατεί λίγο ένα χάος και ένας πανικός, γιατί έχουμε υποχρεώσεις, έχουμε ευθύνες. Το φετινό δώρο Πάσχα αναμένεται να πληρωθεί με κρατική επιδότηση για όσους βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης. Εργαζόμενος με μισθό 1.200 ευρώ δικαιούται δώρο Πάσχα 625 ευρώ. Ο εργαζόμενος θα πρέπει να πληρωθεί από την επιχείρηση όλο το δώρο και στη συνέχεια ο εργοδότης θα λάβει την επιδότηση των 104 ευρώ για το τμήμα του δώρου που καλύπτει το κράτος. Η μετάθεση καταβολής του δώρου Πάσχα στις 30 Ιουνίου αναμένεται να οδηγήσει σε αδυναμία καταβολής από πλευράς των επιχειρήσεων τόσο του δώρου Πάσχα όσο και του επιδόματος αδείας. Εν τω μεταξύ, ψαλιδισμένο θα καταβληθεί και το επίδομα αδείας, καθώς σε όσους μπουν σε εκπεριτροπής εργασία μέσω του προγράμματος Συνεργασία, αυτό θα υπολογιστεί με βάση τις νέες μειωμένες αποδοχές. Μένουμε στα της οικονομίας, καθώς έρχονται ρυθμίσεις, κυρίες και κύριοι, για τις οφειλές που δημιουργήθηκαν μέσα στην πανδημία και για εφορία και για ασφαλιστικά ταμεία. Θα πάμε στο Θοδωρή Βγενή, που έχει όλες τις πληροφορίες. Θοδωρή. Στέλλα, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη νέα ρύθμιση οφειλών σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία, η οποία θα δώσει σημαντική ανάσα σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό. Στη νέα ρύθμιση θα ενταχθούν οφειλές, οι οποίες ουσιαστικά η προθεσμία των οποίων για την καταβολή τους έληξε από τις 11 Μαρτίου μέχρι και τις 31 Μαΐου και έχουν ανασταλεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, αυτές οι οφειλές υπερβαίνουν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη ρύθμιση θα ενταχθούν επίσης, να σου πω, επιχειρήσεις οι οποίες έβαλαν λουκέτο με κρατική εντολή, φυσικά πρόσωπα τα οποία είχαν σύμβαση, αναστολή σύμβασης, αλλά και ιδιοκτήτες ακινήτων που είχαν μειωμένα έως και 40% ενίκεια. Τέλος, να πούμε ότι η ρύθμιση θα έχει 12 άτοκες δόσεις ή 24 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 2,5% και θα ξεκινήσει από 1η Ιανουαρίου 2021. Στέλλα. Λοιπόν, είναι μια μεγάλη διευκόλυνση. Ευχαριστούμε πολύ τον Θοδωρή Βγενή. Τώρα, στα της πανδημίας, 19 κρούσματα ανακοινώθηκαν σήμερα, 9 εκ των οποίων είναι εισαγόμενα, ενώ η χώρα μετρά συνολικά 190 νεκρούς, 7 εκ των οποίων, κυρίες και κύριοι, προέρχονται από τον Εχήνο και έχασαν τη ζωή τους μέσα σε διάστημα μόλις μιας εβδομάδας. Την ίδια ώρα εντείνεται η ανησυχία για τα αυξανόμενα κρούσματα στην ευρύτερη περιοχή, ενώ έγινε γνωστό ότι αναστέλλονται όλα τα ποινικά δικαστήρια στην Ξάνθη μέχρι τις 15 Ιουλίου. Στον Εχήνο, που παραμένει σε αυστηρή καραντίνα, καταγράφηκε ο 7ος θάνατος μέσα στις τελευταίες 7 ημέρες. Πρόκειται για γυναίκα 71 ετών που είχε σοβαρά υποκείμενα νοσήματα και κατοικούσε στον Εχήνο. Τα αυξημένα κρούσματα έχουν θορυβήσει τους κατοίκους που, όπως διαβεβαιώνει ο αντιδήμαρχος του χωριού, τηρούν πλέον τα μέτρα. Και ο κόσμος τελικά το συνειδητοποίησε, δεν βγαίνει ψυχή. Τα κρατάτε τα μέτρα, έτσι. Βέβαια. Λίγο πολύ ανησυχία έχουν. Τα αυξημένα θετικά κρούσματα, περίπου 80 σε 300 πρόσφατους ελέγχους, εντοπίστηκαν μετά την τελευταία εορταστική περίοδο των μουσουλμάνων. Η άρση της καραντίνας συνέπεσε ακριβώς με τον Μπαϊράν. Ίσως οι επισκέψεις στα σπίτια κατά τη διάρκεια των γιορτών να έφερε όλη αυτή την αύξηση των κρούσματων. Μετά από περίοδο περίπου 2,5 μηνών, στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης δεν υπάρχει περιστατικό κορονοϊού στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σε αυτό νοσηλεύονται με ήπια συμπτώματα ακόμη 12 κάτοικοι χωριών της Μίκης, αλλά και 2 από το Δήμο Ιάσμου Ροδόπης. Όσα δείγματα ελέγχθησαν μέχρι τώρα έχουν βγει αρνητικά.
Θα πρέπει σε αυτό το σημείο όμως να αναμείνουμε την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων και τις επίσημες ανακοινώσεις από τους αρμοδίους φορείς. Εμείς πήραμε απόφαση, από απόψε θα είμαστε όλοι μέσα στην εργατική αγορά. Στοχοποιηθήκαμε. Προχθές πήγα να πάρω εμπορεύματα και με έδιωξαν. Την ίδια ώρα, πλανόδιοι πολιτές της Ξάνθης εξακολουθούν να διαμαρτύρονται στο Δήμαρχο Δημήτρη Τσέπελα, γιατί οι λαϊκές αγορές της πόλης είναι οι μόνες σε όλη τη χώρα, όπως λένε, που δεν έχουν αρχίσει ακόμη να ξαναλειτουργούν. Σημερινό χρωστά με τα παιδιά μας ένα πιάτο μακαρόνια δεν έχουν να φάνε. Και δεν θέλουν ζητιανιά. Θέλουμε να πάμε να δουλέψουμε γιατί στιγματίστηκε η οικογένειά μας και εμείς προσωπικά και το επάγγελμά μας. Το παράδειγμα της Ξάνθης είναι χαρακτηριστικό για το πόσο εύκολα μπορεί και πάλι να γίνει μεγάλη διασπορά του ιού. Την ίδια στιγμή, δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό εντάσσει την Ελλάδα μέσα στις πιο ευάλωτες χώρες για τον ιό. Γεγονός που εξηγείται, σύμφωνα με τους ειδικούς, λόγω του γερασμένου πληθυσμού της χώρας, αλλά και του πληθυσμού με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Και τα κρούσματα στην Ξάνθη συνεχίζονται. Συνεχίζονται όμως, κυρίες και κύριοι, και εικόνες συνωστισμού. Και για δύο ακόμα νυχτερινά μαγαζιά έβαλαν λουκέτο, καθώς μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούσαν τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού. Μάλιστα, για άλλο ένα βράδυ επικράτησε το αδιαχώρητο σε πάρτι που έγιναν τόσο στην Αθήνα αλλά και στην Πάτρα, με τους λοιμοξιολόγους να χτυπούν καμπανάκι ότι ο ιός παραμένει εδώ. Βράδυ Παρασκευής και για μία ακόμη φορά επικρατεί το αδιαχώρητο σε μπαρ και ανοιχτούς χώρους. Παραλιακή και επαρχία πλημμύρισαν από κόσμο με τους ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή να μοιράζουν λουκέτα και πρόστιμα. Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε δύο νυχτερινά μαγαζιά στην Πλάκα και στον Γκάζι. Οι ελεγκτές επέβαλαν πρόστιμα 3 έως 10.000 ευρώ, ενώ και στα δύο μαγαζιά μπήκε λουκέτο για 15 ημέρες. Ασφυκτικά γεμάτα ήταν για ακόμα μια φορά νυχτερινά μαγαζιά στην Παραλιακή και όχι μόνο. Οι θαμώνες ήταν κυριολεκτικά ο ένας πάνω στον άλλον και ξεφάντωσαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες χωρίς να κρατάνε αποστάσεις και αδιαφορώντας για τις συστάσεις των ειδικών που προειδοποιούν ότι τέτοιες εικόνες είναι επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία. Υπάρχει πιθανότητα, εάν και εφόσον βρεθεί κάποιος ο οποίος είναι μεταδοτικός, να το διασπείρει σε δεκάδες ή εκατοντάδες ανθρώπους. Την ίδια ώρα στην Πάτρα φαίνεται να αδειάζουν τα μπαρ και να γεμίζουν οι παραλίες. Στην πλάση της πόλης διοργανώθηκε χθες υπαίθριο πάρτι και όπως μαρτυρούν και οι εικόνες, πάνω από 1.000 άτομα διασκέδασαν μέχρι αργά με το αλκοόλ να ρέει άφθονο και τη μουσική να παίζει στη διαπασόν. Πάρτισαν και αυτό προκαλούν την αντίδραση των ιδιοκτητών καταστημάτων εστίασης που βλέπουν από τη μια να επιβάλλονται πρόστιμα στα μαγαζιά τους και από την άλλη να δημιουργείται ανεξέλεγκτα συνωστισμός σε υπαίθριους χώρους. Πέραν του ότι δεν προασπίζεται η υγειονομική αλυσίδα σε καμία περίπτωση για τα ανεξέλεγκτα αυτά υπαίθρια πάρτι, από την άλλη δημιουργεί τεράστια διαφυγότητα και στα μαγαζιά μας, διότι οι πελάτες καταφεύγουν σε τέτοιες εκδηλώσεις. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων έχουν απευθυνθεί στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αλλά και στην αστυνομία για να ληφθούν μέτρα. Και μπορεί σε κάποια μαγαζιά να μπει και λουκέτο, κυρίες και κύριοι. Άνοιξε όμως ξανά το Beach Bar στον Άλιμο. Θα πάμε στο Βασίλη Σπανό. Πρόκειται, Βασίλη, για το Beach Bar στο οποίο προημερών είχε μπει επίσης λουκέτο, είχε επιβληθεί πρόστιμο και βλέπουμε ότι ξανά άνοιξε. Τι έχει συμβεί? 2 μήνες το λουκέτο, 20.000 ευρώ το πρόστιμο, είχε επιβληθεί από τη Δημοτική Αρχή Αλίμου στη συγκεκριμένη επιχείρηση βάσει φωτογραφιών. Είχαν κυκλοφορήσει φωτογραφίες στα social media, όπου έδειχναν στο συγκεκριμένο κατάστημα, στο συγκεκριμένο μπαρ, να υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος. Τι έγινε λοιπόν στο διάστημα που μεσολάβησε? Έκλεισε το μαγαζί με βουλοκαίρι, όπως βλέπουμε μάλιστα στις εικόνες. Οι υπεύθυνοι του καταστήματος απευθύνθηκαν στη δικαιοσύνη και είπαν πως δεν είναι σωστό που έχει κλείσει το μαγαζί, τη συγκεκριμένη επιχείρηση, καθώς δεν έγινε με τον προβλεπόμενο τρόπο. Ποιος ήταν ο προβλεπόμενος τρόπος? Ο προβλεπόμενος τρόπος ήταν να πάνε οι ίδιοι οι ελεγκτές, οι ίδιοι υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας του Αλίμου και να βεβαιώσουν οι ίδιοι την παράβαση. Όπως προβλέπεται, τουλάχιστον από ό,τι διαβάζουμε εμείς, στην συγκεκριμένη απόφαση, στην συγκεκριμένη υπουργική απόφαση, η οποία λέει πως μέσω των οικείων οργάνων ελέγχου διενεργούνται έλεγχοι για την τήρηση της παρούσας
και προβαίνουν σε βεβαίωση σχετικών προστήμων αλλά και του λουκέτου που λέμε. Έτσι λοιπόν πήραν το δικαίωμα να λειτουργήσουν από τη συγκεκριμένη επιχείρηση από το δικαστήριο Πειραιά από εδώ και στο εξής με προσωρινά μέτρα και από ό,τι φαίνεται η υπόθεση θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη και στις δικαστικές αίθουσες καθώς από το Δήμο Αλίμου υποστηρίζουν πως και, και μέσω των φωτογραφιών μπορούν να επιβάλλουν τις κυρώσεις που προβλέπονται. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στο μεγάλο στοίχημα του τουρισμού, μία εβδομάδα συμπληρώνεται από την απελευθέρωση των διεθνών πτήσεων. Παρ' όλα αυτά, η εικόνα σε Κυκλάδες και Ιόνιο είναι αποθαρρυντική. Με τις κρατήσεις να είναι σχεδόν μηδενικές, οι επιχειρηματίες του κλάδου σηκώνουν τα χέρια ψηλά, ενώ οι απώλειες στα έσοδα εκτιμάται πως θα φτάσουν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόλις 10 ημέρες απομένουν έως την 1η Ιουλίου, ημέρα επαναλειτουργίας όλων των περιφερειακών αεροδρομίων στη χώρα. Κι όμως, ενώ ο χρόνος πλέον για την ολική επαναφορά του τουρισμού μετρά αντίστροφα, τα μηνύματα κάθε άλλο πέρα ενθαρρυντικά είναι. Ο επικεφαλής της TUI στην Ελλάδα, μιλώντας στο Open, ξεκαθάρισε ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι εξαιρετικά αβέβαιο για τους επαγγελματίες του τουρισμού. Πάμε σε μια τουριστική σεζόν στη λογική των last minute κρατήσεων. Δεν μπορούμε από τώρα να κάνουμε προβλέψεις για αριθμό αφίξεων. Από Τετάρτη θα γνωρίζουμε πόσοι επισκέπτες θα έρθουν την 1η Ιουλίου. Αυτή τη στιγμή έχουν προγραμματιστεί για την 1η Ιουλίου 57 πτήσεις στο Ηράκλειο. Η δική μου αίσθηση είναι ότι δεν θα γίνουν ούτε το 1 τρίτο και αυτές οι οποίες θα έρθουν δεν θα είναι γεμάτες. Οι tour operators μεγάλων τουριστικών οργανισμών μειώνουν τα προγράμματά τους κατά 50% τόσο σε κρατήσεις θέσεων όσο και στα τουριστικά καταλήμματα με τα οποία συνεργάζονται. Παρά το καλό πρόσωπο της Ελλάδας στην αντιμετώπιση του κοροναϊού, οι ξένοι τουρίστες διστάζουν να μπουν στο αεροπλάνο και είτε ακυρώνουν τις κρατήσεις τους, είτε τις μεταθέτουν χρονικά. Κρατήσεις, ακυρώσεις βρίσκονται δυστυχώς σε ελεύθερη πτώση και μπορεί να μιλάμε και να έχει χαθεί ένα ποσοστό στάσεως του 80%. Της τουριστικής κίνησης, αυτό που έχουμε συνηθίσει. Η κατάσταση έχει αλλάξει δραματικά, μπορώ να πω. Τέτοια εποχή, στο κατάστημά μου γινόταν ένας αρκετά μεγάλος τζίρος λόγω των γυαλιών ηλίου περισσότερο, που είναι ένα τουριστικό προϊόν καθαρά καλοκαιρινό. Η δραματική πτώση στις κρατήσεις στα τουριστικά καταλήμματα και στις πωλήσεις των καταστημάτων εξηγεί τις εκτιμήσεις για απώλειες στα τουριστικά έσοδα που θα ξεπεράσουν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, με τα ξενοδοχεία να χάνουν συνολικά περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για μία μείωση του τζίρου στο 70 με 90% και πραγματικά οι επιχειρήσεις κάθε μέρα μπαίνουν μέσα. Δεν μπορείς να προγραμματίσεις τη δουλειά σου έτσι, δεν μπορείς να προσλάβεις κόσμο. Είναι δύσκολα, είναι δύσκολα. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο θα πάμε γύρω στο 70% μείον. Θα είμαστε ευχαριστημένοι να έχουμε 30% σε σχέση με πέρυσι. Μέχρι σήμερα παραμένουν άλυτα και πολλά προβλήματα στη λειτουργία των ξενοδοχείων, καθώς υπάρχει έλλειψη σε ιατρικό προσωπικό, αλλά και πολλά κενά σε σχέση με τα ξενοδοχεία καραντίνας. Πέρα από τα νησιά, χωρίς τουρίστες όμως είναι και η Αθήνα και η κίνηση παραμένει απογοητευτική. Στα σοκάκια της Πλάκας και στους δρόμους κοντά στην Ακρόπολη δεν υπάρχει κανείς ξένος επισκέπτης, ενώ οι δρόμοι δεν θυμίζουν σε τίποτα την πρωτεύουσα του τουρισμού που πέρυσι τέτοια εποχή υποδεχόταν χιλιάδες κόσμου. Μέσα Ιουνίου, υψηλές θερμοκρασίες, ανοιχτά σύνορα, αλλά στην Αθήνα οι τουρίστες αναζητούνται με το κιάλι. Κάποιοι λιγοστοί που βρίσκονται στη χώρα μας βρέθηκαν και στον Ιερό Βράχο. Η πανδημία δεν σταμάτησε τον Νέιβιλ που ήρθε με την οικογένειά του από την Αυστρία. Είναι η πέμπτη φορά που επισκέπτονται τη χώρα μας. No fear at all. Actually, it's really safe to say right now, and it's nice to go to the Acropolis because it's not so many tourists right now, but it's really safe. Αρκετοί είναι οι Έλληνες μάλιστα που σήμερα βρήκαν την ευκαιρία και επισκέφθηκαν τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, αφού δεν υπάρχει συνωστισμός και οι τουρίστες είναι άφαντοι. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία και για τα παιδιά κυρίως. Το να αποφεύγουμε το συνωστισμό όσο δεν παίρνει. Και ελάχιστους τουρίστες. Πιο πολύ ήταν οι φύλακες από τους τουρίστες, μπορώ να πω. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2, Σάββατο μεσημέρι. Βρισκόμαστε στην οδό Μακρυγιάννη, σε έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της Αθήνας. Υπό άλλες συνθήκες, εδώ ο δρόμος θα έσφιζε από τουρίστες. Σήμερα η εικόνα όμως είναι εντελώς διαφορετική. Υπάρχουν, για να καταλάβετε, ακόμα και κλειστά καταστήματα. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ τέτοια πτώση. Δηλαδή πρέπει να είμαστε 98% κάτω. Όπως βλέπετε είναι μεσημέρι, είναι ώρα φαγητού, δεν υπάρχει τίποτα. Οι δρόμοι δεν θυμίζουν σε τίποτα την πρωτεύουσα του τουρισμού. Στο Μουσείο της Ακρόπολης ελάχιστοι είναι οι περιπατητές και όλοι οι Έλληνες. Ήρθαμε με την οικογένειά μου να δούμε το Μουσείο της Ακρόπολης που είναι σήμερα επαιτειακή από τα 10 χρόνια. Όχι, αλήθεια είναι Ιούνιο μήνα, τη Διονυσία Ροπαγή του έτσι άδεια δεν την έχω ξαναδεί. Περίμενα πολύ περισσότερο κόσμο.
Βρισκόμαστε στην Πλάκα, όπως μπορείτε να δείτε, άδεια τραπέζια, άδειοι δρόμοι, άδεια ταμεία. Τουρίστες ούτε για δείγμα. Σβηστά τα φώτα έχουμε. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει άνθρωπος να περάσει. Σε φταί κάνατε σήμερα? Όχι σήμερα, 4 μήνες έχουμε κάνει σε φταί. Το μοναστηράκι, πιο τουριστική γωνιά της Αθήνας, γεμάτο τουρίστες. Εικόνες που ανήκουν στο παρελθόν. Οι λιγοστοί πελάτες στα εστιατόρια είναι Έλληνες. Σαν να είμαστε σε περίοδο χειμώνα και όχι καλοκαίρι. Κάνω λίγο το τουρίστα για σήμερα. Δεν περιμένω αυτή την κατάσταση, είναι η αλήθεια. Στους επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης επικρατεί ανησυχία και προβληματισμός λόγω της έλλειψης τουριστών. Ωστόσο, υπάρχει αισιοδοξία για την εξέλιξη των γεγονότων. Στη Χαλκιδική τώρα τα σύνορα μπορεί να άνοιξαν και εκεί όμως οι τουρίστες παραμένουν λιγοστοί. Γι' αυτό άλλωστε, όπως θα δείτε στο ρεπορτάζ της Αναστασίας Αργυριάδου, τα περισσότερα καταλήμματα παραμένουν άδεια ή ακόμη και κλειστά. This for you. You are my first customers for this season, in this problematic season. Ο ξενοδόχος Αντώνης Παντικίδης υποδέχεται τους πρώτους Βαλκάνιους πελάτες του με τα μπουκάλι κρασί. Thank you very much. Φέτος, η καλοκαιρινή σεζόν καθυστέρησε να ξεκινήσει στη Χαλκιδική κατά 1,5 μήνα και από την περασμένη Δευτέρα οι επιχειρηματίες περιοχής περιμένουν με αγωνία την έλευση των πρώτων τουριστών. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η μάλλον προβληματική σεζόν. Αισιοδοξούμε. Ανάμεσα σε αυτούς που κατάφεραν να περάσουν με τα δυσκολίες και πολλήωρων καθυστερήσεων τα σύνορα ήταν η Αντελίνα από τη Ρουμανία και ο σύζυγός της Κλαούντιο με την 5χρονη κόρη τους. It's the first time when you came here. It's very nice. The people are very friendly. We came here because today is my birthday. Happy birthday. Thank you. Είναι το πρώτο τους καλοκαίρι στην Ελλάδα και τις τελευταίες ημέρες απολαμβάνουν αξέχαστες στιγμές στις παραλίες της Κασάνδρας Χαλκιδικής. I like Halkidiki. I like the beach, the sea. Η Μιλίτσα με τον Βασίλειο και τα δυο τους παιδιά ξεκίνησαν από νωρίς περασμένης Πέμπτης στο ταξίδι τους από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα. It's very nice so far. Beaches are very clean, not so many people. Είναι το έκτο συνεχόμενο καλοκαίρι τους στην Ελλάδα και οι περιορισμοί λόγω COVID όχι μόνο δεν τους απέτρεψε για το ταξίδι τους, αλλά αντίθετα θεώρησαν ότι είναι μοναδική τους ευκαιρία να χαρούν την ηρεμία που επιτάσσουν οι αποστάσεις μεταξύ λουόμενων. If you keep distance, I think everything is okay. So if you clean your hands and take these measures, I think it's okay. Ωστόσο, οι επιχειρηματίες δηλώνουν δυσαρεστημένοι, αφού θεωρούν ότι φέτος θα είναι η χειρότερη χρονιά των τελευταίων ετών. Το χωριό μας τέτοια εποχή έσβησε από κόσμο και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Υπάρχει ένα πρόβλημα σοβαρό στην αγορά. Σίγουρα είναι ένα 60% κάτω, σίγουρα 70%. Αφού ήδη κανονικά όπως είναι τώρα Ιούνιος, ήταν παλιά ο Μάιος. Αν και τυπικά τα ελληνικά σύνορα άνοιξαν από την περασμένη Δευτέρα, αρκετοί είναι οι επιχειρηματίες της Χαλκιδικής που αποφάσισαν την έναρξη των επιχειρήσεών τους την 1η Ιουλίου με στόχο να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος τους 2 δυνατούς μήνες του καλοκαιριού. Και σε απευθεία σύνδεση με το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, εκεί μας περιμένει ο Μαρίνος Αλιφέρης, γιατί Μαρίνο, υπάρχουν πληροφορίες ότι ενδέχεται η Μεγάλη Βρετανία να σταματήσει την καραντίνα και να δώσει έτσι κίνητρο. Βρετανοί να επισκεφθούν κάποιες χώρες όμως. Το καθεστώς που υπάρχει μέχρι και τις 29 Ιουνίου στη Μεγάλη Βρετανία, Στέλλα, είναι ότι όποιος μπαίνει στην Αγγλία θα πρέπει να παραμείνει σε καθεστώς καραντίνας 14 ημερών. Σύμφωνα όμως με ρεπορτάζ από την Αγγλία, φαίνεται ότι κάτι αλλάζει και θα εστίνεται μια αερογέφυρα με 10 χώρες που δεν θα προβλέπει το καθεστώς της καραντίνας. Μεταξύ αυτών των 10 χωρών είναι και η Ελλάδα. Τα ίδια ρεπορτάζ να σου πω ότι αναφέρουν πως σε αυτές τις 10 χώρες, εκτός από τη χώρα μας, συγκαταλέγεται η Γαλλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται οι ανακοινώσεις να γίνουν στις 29 Ιουνίου και να τεθούν σε εφαρμογή στις 4 Ιουλίου. Κάτι που σημαίνει, όπως είπες και εσύ, ότι αυτομάτως η χώρα μας θα γίνει ένας φιλικός τουριστικός προορισμός για τους Άγγλους πολίτες. Ήδη μετά τα συγκεκριμένα ρεπορτάζ, να σου πω ότι τα μηνύματα για τον ελληνικό τουρισμό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά, καθώς μεγάλα τουριστικά πρακτορία αναφέρουν πως υπάρχει διπλασιασμός στις αναζητήσεις για διακοπές στην χώρα μας. Επίσης, μεγάλη εταιρεία πολυεθνική στο κλάδο του τουρισμού αναφέρει ότι θα πραγματοποιεί πτήσεις από την Αγγλία μόνο σε χώρες οι οποίες δεν έχουν καθεστώς καραντίνας. Κλείνοντας, να σου πω ότι
εδώ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος από το πρωί μέχρι αυτή την ώρα έχουν πραγματοποιηθεί, έχουν προσγειωθεί 25 πτήσεις από το εξωτερικό, ενώ είχαμε και τον επαναπατρισμό 100 Ελλήνων από την Αίγυπτο. Λοιπόν, Μαρίνο, σε ευχαριστούμε πολύ και ευχιόλων βέβαια να έρθουν οι Βρετανοί στη χώρα μας, κυρίες και κύριοι, καθώς η Βρετανία είναι η δεύτερη χώρα σε επισκέπτες για την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει πρώτο σε θανάτους στην Ευρώπη, δυστυχώς, και όλα αυτά την ώρα που η Βραζιλία βρίσκεται στο επίκεντρο της πανδημίας. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Στο μεγαλύτερο νεκροταφείο της Λατινικής Αμερικής, στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, τα φέρετρα φτάνουν κατά δεκάδες. Η Βραζιλία βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της πανδημίας, με 1.200 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο. Συνολικά οι νεκροί ξεπερνούν τις 49.000. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Βραζιλιάνοι κατηγορούν τον ακροδεξιό πρόεδρο Μπολσονάρου για την εξάπλωση του COVID-19. Την ώρα που τα κρούσματα στη Βραζιλία σπάνε το φράγμα του 1 εκατομμυρίου, οι κάτοικοι στις δοκιμαζόμενες από τον ιό φαβέλες του Ρίο Ντε Τζανέιρο προσπαθούν να ξορκίσουν την πανδημία με μουσική. Ανησυχητικά είναι τα νέα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου 719 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο. Συνολικά οι νεκροί από τον COVID-19 ξεπερνούν τις 121.000. 23 states heading in the wrong direction. 8 of them reporting 50% higher rate of cases this week than last week. That is troubling, no matter your perspective. Απογοητευμένος δηλώνει πλέον ο επιστημονικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Άντονι Φάουτσι, από τη διαχείριση της πανδημίας στη χώρα. The public as a whole uniformly to respond in a way that is a sound scientific public health and medical situation. Στη Βρετανία η κυβέρνηση Johnson ετοιμάζεται να προχωρήσει στα επόμενα βήματα χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων από τις 4 Ιουλίου. Η χώρα μετρά 128 νεκρούς τις τελευταίες 24 ώρες και τα θύματα του κορονοϊού συνολικά ξεπερνούν τις 42.000. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό νεκρών στην Ευρώπη. We're moving now from a world, I think, in which we have to impose a huge one-size-fits-all national lockdown program to one in which we're able to do more localized responses. Και όλα αυτά την ώρα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι η πανδημία συνεχίζει να εξαπλώνεται, κυρίως σε χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου, σαν πυρκαγιά. The pandemic is accelerating. More than 150,000 new cases of COVID-19 were reported to WHO yesterday, the most in a single day so far. Στο Βερολίνο τώρα και στον ανταποκρίτη του Open, στον Παντελή Βαλασόπουλο, γιατί Παντελή έχει σημάνει συναγερμός εκεί για εντοπισμό περίπου 1.000 κρουσμάτων. Ακριβώς, και αυτή τη φορά πρόκειται για εργοστάσιο κρέατος, ένα τεράστιο σφαγείο στην πόλη Gütersloh της Δυτικής Γερμανίας. Να πούμε τι γίνεται εκεί. Τα κρούσματα αυτή τη στιγμή είναι 1.029. Όλοι οι εργάτες του εργοστασίου από τη Ρουμανία. Αυτοί πριν 3 εβδομάδες είχαν πάει στην πατρίδα τους για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Εκεί κάποιοι μολύνθηκαν σε εκκλησιασμό. Επέστρεψαν στο εργοστάσιο στη Γερμανία και μετέδωσαν την ασθένεια στους υπόλοιπους. Αρχικά εξετάστηκαν, είχαν βρεθεί 40, πριν λίγες μέρες έγιναν 600. Και σήμερα, μετά από εντατικά τεστ που κάνει εκεί ο γερμανικός στρατός, είναι 1.029 από τους 6.000. Το εργοστάσιο έκλεισε, έκλεισαν και τα σχολεία της πόλης. Η κυβέρνηση εκεί τοπική εξετάζει τοπικό lockdown στην περιοχή. Και να σου πω επίσης ότι η εταιρεία δεν συνεργάστηκε από την αρχή, δεν έδωσε το 30% των διευθύνσεων των εργατών για να γίνει η χνηλάτιση. Και πέρσι υπάρχει και ένα άλλο θέμα, σύμφωνα με την κυβέρνηση, θα υπάρξει έλλειψη κρέατος στη Γερμανία και θα αυξηθεί η τιμή του σε ένα προϊόν που είναι πάρα πολύ φτηνό στη χώρα. Πολλαπλές συνέπειες, Παντελή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, λίγο πριν από την πρώτη προεκλογική συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ μετά τον COVID-19, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν για την επέτειο κατάργησης της δουλείας. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως βρίσκεται σε ακόμα πιο δύσκολη θέση μετά τις νέες αποκαλύψεις μέσα από το βιβλίο του Τζον Μπόλτον, το οποίο πήρε το πράσινο φως από δικαστή για να κυκλοφορήσει. Στο ράλεϊ της Βόρειας Καρολίνας διαδηλωτές γκρεμίζουν το άγαλμα στρατιώτη από τον εμφύλιο πόλεμο, γιορτάζοντας το Juneteenth, την επέτειο από το τέλος της σκλαβιάς των μαύρων το 1865 στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Αμερικής, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες ξεχύνονται στους δρόμους. Στη Νέα Υόρκη, οι δρόμοι πλημμύρισαν με συνθήματα κατά του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων. Ίδια η εικόνα και στο Σαν Φρανσίσκο. Στη Ουάσιγκτον, η δυνατή βροχή δεν εμπόδισε τους διαδηλωτές να σταθούν με πλακάτ μπροστά από τον Λευκό Οίκο. Και στην Τάλσα της Οκλαχώμα, λίγες ώρες πριν την πρώτη επίσημη προεκλογική συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ εκεί, και ενώ η πόλη έχει μετατραπεί σε φρούριο, χιλιάδες άνθρωποι θέλησαν να γιορτάσουν την επέτειο, αλλά και να φωνάξουν δυνατά πως ο ρατσισμός και η φυλετική διάκριση στη χώρα είναι ακόμα εδώ. So my grandmother was actually involved in the Black, you know, civil rights movement, and so she's the one who told me about the Tulsa race massacre of 1921. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως εκτοξεύει νέες απειλές κατά των διαδηλωτών. Όποιοι διαδηλωτές, αναρχικοί, ταραξίες, πιατσικολόγοι ή ρεμάλια πάτε στην Οκλαχώμα, να κατανοήσετε παρακαλώ ότι δεν θα σας αντιμετωπίσουν όπως στη Νέα Υόρκη, στο Σιάτλ ή στην Μινεάπολη. Θα είναι ένα πολύ διαφορετικό σκηνικό. Και όλα αυτά ενώ νέα δημοσκόπηση του Associated Press δείχνει πως το 54% των Αμερικανών εγκρίνουν τις διαδηλώσεις του κινήματος Black Lives Matter και μόνο το 32% συμμερίζεται τις απόψεις του Προέδρου Τραμπ. Και όλα αυτά ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι ήδη σε δύσκολη θέση, λίγα 24 ώρα πριν από την κυκλοφορία του βιβλίου του πρώην στενού του Συμβούλου Τζον Μπόλτον. Σύμφωνα με το βιβλίο, ο Τραμπ είχε μιλήσει με διόλου κολακευτικά σχόλια για τον Γάλλο ομόλογό του Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ πίστευε πως ό,τι αγγίζει ο Μακρόν το μετατρέπει σε σκ***α. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και ο Ιάπωνας Πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε είναι οι ηγέτες που θεωρούσε πως είναι πιο κοντά του. Φαίνεται πάντως πως ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να φτάσει τον πόλεμό του με τον άλλοτε στενό του συνεργάτη στα άκρα. Τρεις διαφορετικές πηγές αναφέρουν σε μέσα ενημέρωσης πως στις τελευταίες μέρες ο Αμερικανός Πρόεδρος ρωτά τους νομικούς του συμβούλους εάν ο Τζον Μπόλτον μπορεί να πάει στη φυλακή. Ξανά στη Νέα Υόρκη, κυρίες και κύριοι, και στο Μιχάλη Ιγνατίου. Γιατί, Μιχάλη, εδώ πέρα βλέπουμε ότι επιχείρησε ομή παρέμβαση ο κύριος Τραμπ στη δικαιοσύνη. Ναι, Στέλλα, καλησπέρα και πάλι. Έχουμε δύο σημαντικές ειδήσεις. Να ξεκινήσουμε από αυτή που αφορά το βιβλίο του Τζον Μπόλτον. Το δικαστήριο αποφάσισε σήμερα ότι ο πρώην Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση του βιβλίου του. Έτσι, με την απόφαση αυτή, απορρίφθηκε το αίτημα της κυβέρνησης του κ. Τραμπ για την απαγόρευση της κυκλοφορίας ενός βιβλίου, Στέλλα, που ήδη έχει κάνει πάταγο. Θα κυκλοφορήσει την Τρίτη. Ο Λευκός Οίκος κατηγορεί τον κ. Μπόλτον ότι δημοσιεύει απόρριτες πληροφορίες. Και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Πομπέο, τον χαρακτήρισε προδότη. Ο κύριος Μπόλτον αποκαλύπτει την ανάρμοστη σχέση του Προέδρου Τραμπ με τους αυταρχικούς ηγέτες της Τουρκίας και της Κίνας και με άλλους. Βεβαίως, ο δικαστής τα έψαλε και στον κύριο Μπόλτον. Άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να κατασχεθεί η προκαταβολή των 2 εκατομμυρίων δολαρίων που έλαβε και ότι μπορεί και να διωχθεί, διότι το βιβλίο του όντως περιέχει απόρριτες πληροφορίες. Η δεύτερη είδηση, για να απαντήσω στο ερώτημά σου, αφορά την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να διώξει τον Ομοσπονδιακό Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, ο οποίος έχει καταδικάσει φίλους του Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, ο εισαγγελέας αυτός ερευνά τον Ρούντι Τζουλιάνι, προσωπικό δικηγόρο του Αμερικανού Προέδρου. Ο εισαγγελέας απάντησε ότι δεν παρετείται, αφού προηγουμένως είχε μιλήσει και με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος του είπε ότι θα τον αντικαταστήσει. Είναι περίεργο, Στέλλα, ότι ο κ. Τραμπ επιχειρεί να αλλάξει τον εισαγγελέα πέντε μήνες πριν τις εκλογές. Και ενώ αυτός βρίσκεται πολύ κοντά να αποκαλύψει τα έργα και τις ημέρες του κ. Τζουλιάνι. Θυμίζω και τελειώνω ότι ο κ. Τζουλιάνι είχε συμβόλαιο και με την τράπεζα Halk Bank, τη γνωστή αμαρτωλή τράπεζα της Τουρκίας, για την οποία ο κ. Τραμπ, μετά από παράκληση του κ. Ερντογάν, παρενέβη για να τη σώσει. Μάλιστα, είναι κίνησεις που έχουν τη σημασία τους, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε πολύ, ο Μιχάλης Ιγνατίου. Τώρα γυρίζουμε ξανά στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Άλλος έχει ξεσπάσει μετά τις καταγγελίες πανεπιστημιακών πως φροντιστήριο διεκπεραιώνει εξ αποστάσεως εξετάσεις φοιτητών, διαφημίζοντας μάλιστα τις υπηρεσίες του και στο διαδίκτυο. Για την υπόθεση υπήρξε άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας που παρέπεμψε την υπόθεση στον εισαγγελέα. Έναν πρωτοφανή και απροκάλυπτο τρόπο παραβίασης του αδιάβλητου των εξετάσεων καταγγέλει η πανεπιστημιακή κοινότητα. Το θράσος έχει φτάσει στο απροχώρητο. Όλα ξεκίνησαν από αυτήν την ιστοσελίδα φροντιστηρίου για φοιτητές με έδρα την Καβάλα που διαφήμιζε υπηρεσίες αντιγραφής.
Μπορούμε να αναλάβουμε τη διεκπεραίωση των γραπτών online εξετάσεών σας. Την ώρα που θα ξεκινήσει η εξέταση, θα μας αποστείλετε τις ερωτήσεις και μετά εμείς θα σας αποστείλουμε τις απαντήσεις μέσα στο χρονικό περιθώριο που πρέπει. Λόγω κορονοϊού, η εξεταστική του εξαμήνου γίνεται εξ αποστάσεως σε αρκετά πανεπιστήμια. Κάποιοι διέκριναν κενό ασφαλείας και ευκαιρία κέρδους. Ζητούσαν μάλλον να τους κοινοποιηθεί η ύλη και η ώρα της εξέτασης, επιλύοντας και στέλνοντας πάλι τα λυμένα θέματα στους εξεταζόμενους. Ο Δημήτρης Ματαράς, κοσμήτωρας στην Πολυτεχνική Σχολή της Πάτρας, αποφάσισε να αντιδράσει. Και να ζητήσω την επέμβαση του εισαγγελέα. Επίσης, ειδοποίησα την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ότι η αντίδρασή μας ήταν άμεσα. Ενημερώσαμε τον εισαγγελέα, ενημερώσαμε τον κύριο Διγαλάκη και το Υπουργείο Παιδείας. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα τώρα. Ξέρετε, υπάρχουν ψήρες, υπάρχουν άνθρωποι απ' έξω. Το αντιμετωπίζουμε συνεχώς, σχεδόν σε κάθε εξεταστική. Μπορεί φαινόμενα αντιγραφών στις εξετάσεις των πανεπιστημιακών σχολών να υπήρχαν πάντα. Οι αντιγραφές δεν ήταν όμως ποτέ διαφημιζόμενη παρεχόμενη υπηρεσία φροντιστηρίου. Ακόμη και οι άνθρωποι του κλάδου δηλώνουν την έκπληξή τους. Είναι πολύ ακραίο. Είπαμε, είμαστε επαγγελματίες, χρεωνόμαστε για τη δουλειά μας, αλλά μέχρι όλες οι δουλειές έχουν και ένα κομμάτι ηθικό. Οι συνάδελφοι εδώ στην Πάτρα, κανείς δεν έχει αναλάβει τέτοιες υποθέσεις. Το να αντιγράψουν και τα λοιπά φοιτητές, βέβαια, και μας το ζητάνε, αλλά. Η υπόθεση βρίσκεται ήδη στα χέρια της δικαιοσύνης μετά τη μηνυτήρια αναφορά του Υπουργείου Παιδείας. Η πανεπιστημιακή κοινότητα ζητά την ίδια ώρα νομοθετική ρύθμιση για το πλαίσιο λειτουργίας αυτών των φροντιστηρίων, που θα ορίζει με σαφήνεια το τι επιτρέπεται να παρέχουν στους φοιτητές. Η επιπληρωμή, έτοιμες εργασίες και διπλωματικές πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν. Σαρωτικές αλλαγές φέρνει το νομοσχέδιο για τις πορείες και τις διαδηλώσεις που θα γίνονται πια με κανόνες, όπως αποκαλύπτει το Έθνος της Κυριακής. Και με τη βοήθεια του Αλέξανδρου Καλαφάτη θα δούμε τις λεπτομέρειες, γιατί θα υπάρχει πια διοργανωτής, υπεύθυνος Αλέξανδρε, να δούμε και τι θα γίνει στους δρόμους, τι θα προβλέπετε. Ακριβώς, Στέλλα, κυρίες και κύριοι, το Έθνος της Κυριακής αποκαλύπτει την τελική μορφή του νομοσχεδίου, το οποίο έρχεται στη Βουλή σε μια περίοδο όπου το κυκλοφοριακό ζήτημα είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, διότι γίνονται οι παρεμβάσεις για το μεγάλο περίπατο στην καρδιά της Αθήνας. Να δούμε ποιες είναι αυτές οι αλλαγές που προβλέπονται από το νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Οι περιορισμοί στις πορείες όταν κρίνεται ότι διαταράσσεται δυσανάλογα η οικονομικοκοινωνική ζωή της πόλης. Εκεί θα λαμβάνονται υπόψη και διάφορα κριτήρια, μεταξύ αυτών και ο αριθμός των συμμετεχόντων στις πορείες. Επίσης προβλέπεται η υποχρεωτική γνωστοποίηση μέσω πλατφόρμας της ελληνικής αστυνομίας. Η επόμενη αλλαγή είναι σε σχέση με τη γνωστοποίηση οι δύο εξαιρέσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο και οι οποίες αφορούν στις συναθρήσεις για τον εορτασμό της επετείου του Πολυτεχνείου αλλά και της Πρωτομαγιάς. Να δούμε και το ρόλο που θα έχει ο οργανωτής της εκδήλωσης και των πορεών και των συγκεντρώσεων. Αυτός λοιπόν θα ορίζει τον χρόνο έναρξης και λήξης της πορείας, θα ορίζει την προτινόμενη διαδρομή, θα συνεργάζεται με τον υπεύθυνο αστυνομικό, θα ενημερώνει τις αρχές για άτομα τα οποία μπορεί να κατέχουν πόλεμο φόδια, ενώ θα ευθύνεται για την αποζημίωση όσων υποστούν βλάβη. Για την τελευταία περίπτωση, για την αποζημίωση, θα εξαιρούνται από την ευθύνη σε περίπτωση που έχουν γνωστοποιήσει έγκαιρα την ημέρα και τον τόπο και τον χρόνο της πορείας και σε περίπτωση που έχουν πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα. Να δούμε επίσης πότε θα προβλέπεται η διάλυση της πορείας από τις αρχές. Αυτό θα γίνεται όταν δεν έχει λάβει χώρα γνωστοποίηση της διαδήλωσης, όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση προς τους περιορισμούς, αλλά και όταν ξεσπούν επεισόδια. Να σας πω επίσης ότι προβλέπεται ο ρόλος του αστυνομικού διαμεσολαβητή, ο οποίος θα είναι ο σύνδεσμος ανάμεσα στην ελληνική αστυνομία και τον οργανωτή της πορείας, και ο οποίος διαμεσολαβητής θα κρίνει αν πρέπει να επιβληθούν περιορισμοί ή όχι. Τέλος, θα δημιουργηθεί με απόφαση του Υπουργού, του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ειδική ιστοσελίδα, η οποία θα ενημερώνει τους πολίτες για όλες τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά και για τις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις καθημερινά. Για να γνωρίζουμε τι θα γίνεται στους δρόμους. Λοιπόν, νέα δεδομένα, μένει να δούμε στην πράξη πώς θα εφαρμοστεί αυτό. Ευχαριστώ πολύ τον Αλέξανδρο Καλαφάτη. Τώρα, νέα στοιχεία προκαλούν ερωτηματικά στην υπόθεση αρπαγής της 10χρονης στη Θεσσαλονίκη. Η 33χρονη που κατηγορείται για αρπαγή και ασέλεια σε βάρος του παιδιού, κυρίες και κύριοι, παρίστανε την τουρίστρια και όπως θα δείτε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, κυκλοφορούσε αμέριμνη και έκανε ψώνια στην παραλία Κατερίνης.
Η γυναίκα που κάθεται αμέριμνη σε κατάστημα εστίασης στην παραλία της Κατερίνης είναι η 33χρονη που ομολόγησε την αρπαγή της 10χρονης. Όπως φαίνεται στο βιοντοκουμέντο που εξασφάλισε το Open, έχει ξυρίσει το κεφάλι της προκειμένου να αλλοιώσει το παρουσιαστικό της. Έχουν περάσει μόλις λίγες ώρες από τη στιγμή που εγκατέλειψε τη 10χρονη μαθήτρια στο πρατήριο υγρό καυσίμων στη Σοφούλη και διέφυγε μεταξύ στην παραλία Κατερίνης. Στο κατάστημα παρέμεινε μόλις 10 λεπτά. Η 33χρονη έλεγε σε όσους αναστράφηκε στην παραλία της Κατερίνης ότι είχε έρθει από το εξωτερικό και ότι είναι καρκινοπαθής για να δικαιολογήσει τα κατοκουρεμένα μαλλιά. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις μίλουσε ακόμη και αγγλικά ώστε να μην πέσουν υποψίες πάνω της. Όταν πήγα στην Κατερίνη, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να κουρευτώ και να βάψω τα μαλλιά μου. Έκλεισα σπίτι μέχρι την Τετάρτη, αλλά μετά το ανανέωσα μέχρι την Κυριακή. Όπως φαίνεται σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο, η 33χρονη, φορώντας πολύχρωμη μπαντάνα στα μαλλιά λίγο πριν κουρευτεί, αγόρασε με μετρητά από κατάστημα κινητής τηλεφωνίας, δύο συσκευές τηλεφώνου και ένα νέο αριθμό. Το πορτοφόλι της, όπως φαίνεται, περιείχε μεγάλο αριθμό μετρητών χρημάτων, ενώ η ίδια μέτρησε και παρέδωσε στο ταμείο 18 χαρτονομίσματα των 50 ευρώ. Νωρίτερα είχε καταστρέψει το κινητό της τηλέφωνο που περιείχε φωτογραφίες της ίδιας και της 10χρονης μαθήτριας. Την συμπαθούσα πολύ σαν παιδί. Μακάρι να ήταν κόρη μου. Ήξερα την οικογένειά της και ήθελα να την πάρω για μένα. Ήθελα να την σώσω, να μείνουμε μαζί. Τίποτα άλλο. Κανείς στην πολυκατοικία που διέμενε η 33χρονη τους τελευταίους 4 μήνες δεν είχε καταλάβει το παραμικρό για την κόλαση που έζησε η μικρή μαθήτρια επί 44 ώρες. Ήσυχη, δεν ακουγότανε ποτέ τίποτα. Ναι. Δεν είχαμε ακούσει τίποτα. Ούτε φασαρία με το παιδάκι, τίποτα, τίποτα. Μου είχαν δείξει και από την ασφάλεια που είχαν έρθει δύο κυρίους με μουσι, είπα ότι δεν τους γνωρίζω. Ωστόσο, μπαίνανε και νεαροί με μουσι. Εν τω μεταξύ, το πρωί η μητέρα, οι θείες και τα αδέλφια της 10χρονης μαθήτριας κλήθηκαν να καταθέσουν στην εισαγγελία ανηλίκων. Επί 5 ώρες έπαιρνε καταθέσεις εισαγγελέας ανηλίκων από την οικογένεια της 10χρονης μαθήτριας. Κλήθηκε να εξετάσει συνθήκες διαβίωσης του μικρού κοριτσιού. Το μόνο που έκαναν ήταν να μας ρωτήσουν 5-10 πράγματα για το παρελθόν, για το μέλλον και για το παρόν. Ο 27χρονος χθες το απόγευμα βρέθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται η 10χρονη και τη συνάντησε για πρώτη φορά μετά την απελευθέρωσή της. Τη βρήκα να κοιτάει το ίδιο βασίλεμα, τη ρώτησα αν έχει καλή θέα, αγκαλιαστήκαμε, γελάσαμε. Η 33χρονη μετά την αναβολή που πήρε, τη Δευτέρα θα απολογηθεί ενώπιον των ακριτών. Στην Πάτρα θα μεταφερθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και στον Νίκο Γιαπρακά, καθώς εκεί οι γιατροί, Νίκο, δίνουν μάχη για να σώσουν ένα βρέφος, ένα μωρό μόλις 32 ημερών. Αγώνας με το χρόνο, μία γέφυρα ζωής έχει στηθεί αυτή την ώρα που μιλάμε μεταξύ της Ετωλακαρνανίας και της Πάτρας, καθώς ένα μωράκι μόλις 32 ημερών στην περιοχή της Βόνιτσας υπέστη καρδιακή ανακοπή. Αμέσως με ασθενοφόρο το παιδί μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου, εκεί όπου οι γιατροί, έπειτα από υπεράνθρωπες προσπάθειες, κατάφεραν να κάνουν ανάταξη στο παιδί και να το σταθεροποιήσουν διασωληνώνοντάς το. Από εκεί και πέρα τώρα, αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία είναι να μεταφερθεί το παιδί ζωντανό στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας, προκειμένου εκεί να υποβληθεί σε μια τεχνική η οποία λέγεται πάγωμα του εγκεφάλου. Στην ουσία είναι μια τεχνητή υποθερμία με σκοπό να μην υποστεί εγκεφαλικές βλάβες μέχρι να μπορέσει να σταθεροποιηθεί οριστικά η κατάστασή του. Αυτή η προσπάθεια, αυτή η λειτουργία πρέπει να γίνει μέσα σε 6 ώρες από την καρδιακή ανακοπή. Και μάλιστα να σου πω, Στέλλα, ότι ήταν μία από τις τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν και στον Σουμάχερ έπειτα από το ατύχημα που είχε με τις κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Και οι ευχές όλων συνοδεύουν το βρέφος να μπορέσει να κερδίσει αυτή τη δύσκολη μάχη. Ευχαριστώ τον Νίκο Γιαπρακά. Τώρα, νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη δράση του 47χρονου ψευτογιατρού που εμφανιζόταν ως σωτήρας και ευαγγελιζόταν πλήρη ίαση με δίθεν θαυματουργές θεραπείες. Ένα από τα θύματά του, αλλά και ένας από τους γιατρούς που φέρεται να τον γνώριζε, μιλούν στο Open. Στο μοναστήρι της Μαγνησίας, εκεί που είχε καταφέρει να κερδίσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των μοναχών, ο 47χρονος εξέταζε ασθενείς σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Ένα από τα υποψήφια θύματά του μιλά στο Open και αποκαλύπτει όλα όσα έκανε ο ψευτογιατρός. Πήγαμε λοιπόν και εμείς σαν προσκυνητές στο μοναστήρι και στο τέλος της ουσίας λειτουργίας βρεθήκαμε εκεί στο μοναστήρι με τον συγκεκριμένο γιατρό. Είχε ένα δωμάτιο ξεχωριστό που περνούσαμε όλοι με τη σειρά. Περιμέναμε όλοι με τη σειρά για να τον δούμε. Μου έκανε εντύπωση αυτό, ότι περίμενε αρκετός κόσμος. Αφού παρουσιάστηκε ως ειδικός συνεργάτης μεγάλου ερευνητικού κέντρου στην Ελβετία, προέτρεψε καρκινοπαθή να σταματήσει την θεραπεία που λάμβανε και να πάρει βιταμίνες. Μας είπε τη γνώμη ότι να μην ξανακάνει μια
θεραπεία θα χρειαστεί η μητέρα μου, να σταματήσει εντελώς και να αρχίσουμε κάποια φάρμακα που χρησιμοποιούν εκεί στην Ελβετία. Θεραπεύουν τον καρκίνο. Μου είπε να πάρουμε κάποιες βιταμίνες από φαρμακείο. Στο επόμενο ραντεβού ξανά στο μοναστήριο, 47χρονος ζήτησε περίπου 13.000 ευρώ για να φέρει τα φάρμακα από την Ελβετία που θα θεράπευαν εντελώς τον καρκίνο. Μετά από κάποιους μήνες ξαναμίλησα μαζί του και μου είπε ότι έπρεπε να συναντηθούμε ξανά για να κανονίσουμε την θεραπεία. Όταν ξανασυναντηθήκαμε στο μοναστήρι πάλι, μου είπε ότι ωραία, όλα πήγανε καλά, ότι δυναμώσαμε το νοσηλευτικό σύστημα και ότι τώρα την επόμενη φορά θα πρέπει να ξεκινήσει η θεραπεία. Δηλαδή μου λέει ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τη θεραπεία και ότι το ποσό που θα χρειαστεί είναι 12.288 ευρώ. Ο ψευτογιατρός έστελνε ασθενείς για εξετάσεις σε τρεις συγκεκριμένες κλινικές της Αττικής. Μόνο σε μία είχε παραπέμψει συνολικά 39 άτομα, κυρίως από την Αθήνα αλλά και από όλη την Ελλάδα. Στη δικογραφία αναφέρονται δύο ακόμη γιατροί. Ένας από αυτούς πάει τη σιωπή του και μέσω του Open αναφέρει πως δεν γνωρίζει για την δράση του 47χρονου. Δεν έχω να δηλώσω κάτι πέρα αυτού, διότι δεν εμπλέκομαι πουθενά σε αυτά που τον κατηγορούν. Έτσι. Εντάξει, υπήρχαν κάποιες κοινωνικές επαφές μαζί του, δηλαδή πραγματικά τον γνώριζα, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχω εγώ κάποια εμπλοκή σε ό,τι τον κατηγορούν. Σαν επαγγελματική δραστηριότητα οτιδήποτε, δεν ήξερα τι έξω από αυτό μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος ή οτιδήποτε, είναι νευρολόγος. Δεν εμπλέκομαι εγώ πουθενά σε κάτι που τον κατηγορούν. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Θύμα του 47χρονου τονίζει πως είναι μέσω του συνηγόρου του και ο δεύτερος γιατρός. Έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα, είτε περιραίωσης φήμες είναι αυτές, είτε όντως υπάρχει κάποια διαδικαστική πράξη, η οποία δεν έχει γνωστοποιηθεί καν στον εντολέα. Και είχε καταθέσει ως μάρτυρας. Ήταν και αυτός ένα από τα θύματα. Ο ψευτογιατρός τη Δευτέρα θα οδηγηθεί στην Ευελπίδων, ώστε να απολογηθεί για τις πράξεις του. Σε ένα περιστατικό που είχε τραγική κατάληξη, δύο ώρες βρισκόταν στο πηγάδι, βάθος 25 μέτρων, ο 60χρονος εργολάβος, ο οποίος δυστυχώς ανασύρθηκε νεκρός, κυρίες και κύριοι, από την πυροσβεστική. Σώος ανασύρθηκε ως 41χρονος ιδιοκτήτης του αγροκτήματος στο Κοροπείο, που γίνονταν εργασίες και σύμφωνα με μαρτυρίες αποκολλήθηκε ένας κουβάς από πρόχειρα τοποθετημένο γάντζο, με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί ο 60χρονος. Την τελευταία του πνοή σε βάθος μεγαλύτερη των 20 μέτρων άφησε ένας 60χρονος εργολάβος συντήρησης φρεατίων στο Κοροπείο. Λίγο μετά τις 11 το πρωί και ενώ ο 60χρονος βρισκόταν στο πυθμένα του πηγαδιού, ζήτησε να του δώσουν ένα κουβά για να αφαιρέσει τα μπάζα. Εγώ ήμουν λίγο πιο πίσω και ξαφνικά καταλάβαμε ότι ο κουβάς είχε πέσει στο κεφάλι του. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, χωρίς δεύτερη σκέψη, κατέφυγε στο πηγάδι για να βοηθήσει τον 60χρονο. Φόρεσα κατευθείαν τις μπότες μου και τη ζώνη που έχω αγοράσει και κατευθείαν με κατέβασε ο άνθρωπός του κάτω στο πηγάδι. Του φόρεσα τη ζώνη του, τη δικιά μου, και προσπαθούσανε να το σηκώσανε επάνω. Στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες που ανέσυραν και τους δύο άνδρες, ενώ στην περιοχή βρέθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 60χρονος άφησε την τελευταία του πνοή. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, στο οποίο γίνονταν οι εργασίες στο πηγάδι, αλλά και ένας ακόμη εργαζόμενος, έχουν μεταφερθεί αυτή την ώρα στο αστυνομικό τμήμα Κοροπείου, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 60χρονος εργολάβος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο κουβάς έπεσε στο κεφάλι του 60χρονου, καθώς άνοιξε η ασφάλεια που ήταν περασμένος, ενώ βρισκόταν στο πάνω μέρος του πηγαδιού. Στο μέτωπο του καιρού, τώρα που σήμερα ήταν καλός, αλλάζει όμως το σκηνικό από αύριο. Μαζί μας είναι ο μετεωρολόγος μας, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, να δούμε αναλυτικά τι να περιμένουμε από αύριο, Κλέαρχε. Έτσι είναι τα πράγματα, Στέλλα. Για άλλη μια φορά, λοιπόν, φέτος το καλοκαίρι, ψυχρές αέριες μας από τα Βόρεια Βαλκάνια θα θυμίζουν τον καιρό περισσότερο φθινόπωρο από ό,τι καλοκαίρι. Πάμε λοιπόν να δούμε στην κάρτα μας, όπου βλέπουμε χαρακτηριστικά από το μετεωρολογικό μας μοντέλο πώς με τους χρωματισμούς θα έρθουν οι βροχοπτώσεις από τα βόρεια βορειοδυτικά Βαλκάνια και θα καλύψουν μεγάλο τμήμα της χώρας μας. Κυρίως τα φαινόμενα τα περιμένουμε μεσημέρι και απόγευμα αύριο, αλλά και το διήμερο Δευτέρα-Τρίτη. Στις επόμενες μας δημοκάρτες θα δούμε αναλυτικά ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από τα έντονα φαινόμενα. Βλέπετε λοιπόν ότι αύριο Κυριακή, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα, θα έχουμε ισχυρές βροχές σε καταιγίδες στη Θράκη, τη Μακεδονία και γύρω-γύρω από τη Θεσσαλία. Θέλει προσοχή, γιατί τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται και από χαλάζι ή και από έντονους κεραυνούς. Να δούμε λοιπόν και στην επόμενη μας κάρτα το διήμερο Δευτέρα-Τρίτη. Θα δείτε λοιπόν ότι η αστάθεια θα εξαπλωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της υπηρετικής χώρας. Θα επηρεαστεί η ανατολική, κεντρική και βόρεια.
βόρεια υπηρετική χώρα, ακόμα και περιοχές του Αιγαίου, με έμφαση τα κεντρικά και βόρεια τμήματα. Να επισημάνουμε βέβαια ότι πάνω από τη θάλασσα τα φαινόμενα θα εκδηλώνονται κυρίως νωρίς το πρωί και τις βραδινές ώρες και μεσημέρι απόγευμα για τις υπόλοιπες περιοχές. Μεγάλη προσοχή για άλλη μια φορά να πούμε για τους κεραυνούς, γιατί και φέτος έχουμε αρκετά θύματα από αυτή την δραστηριότητα. Κλέαρχε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, οι θερμοκρασίες σήμερα ήταν καλές, κυρίες και κύριοι, και πλημμύρισαν από κόσμο για άλλο ένα Σάββατο οι παραλίες της Αττικής. Ο κόσμος φαίνεται λοιπόν πως προτιμά τις οργανωμένες πλάζες, ενώ στο δρομολόγιο των λεωφορείων που οδηγεί μέχρι εκεί επικράτησε το αδιαχώρητο, με τις συστάσεις για μάσκες να είναι συνεχείς. Σάββατο πρωί στη γραμμή 122. Ο υδράργυρος έχει ήδη φτάσει στους 30 βαθμούς και η στάση είναι γεμάτη με ανθρώπους που περιμένουν να επιβιβαστούν. Αλλά και μέσα στα λεωφορεία επικρατεί το αδιαχώρητο. Προορισμός, οι παραλίες της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Τα μέτρα προστασίας όμως είναι αδύνατο να τηρηθούν. Στο συγκεκριμένο λεωφορείο, σύμφωνα με τους περιορισμούς, θα έπρεπε να βρίσκονται μέχρι 70 άτομα. Όπως μπορείτε να δείτε, οι επιβάτες είναι πολύ περισσότεροι. Μισή δεν φοράνε μάσκες. Μετά πάνε κάθονται στα καθίσματα 2-2. Δεν τηρούνται τα μέτρα. Έπρεπε να βάλουν πιο πολλά δρομολόγια και να μπαίνουν λιγότερα άτομα μέσα και ούτε μας προστατεύει κανείς. Μόλις το προηγούμενο λεωφορείο είχε κάνει έλεγχο αστυνομικός για την τήρηση των μέτρων. Ήρθα σπίτι μου και επειδή μου είπε ένας που μπήκε εδώ πέρα αστυνομικός να βγω έξω, αναγκάστηκα να φορέσω αυτό. Δεν έχεις βάλει μάσκα. Δεν ξέχασα. Κατηλημένες είναι ακόμη και οι θέσεις με τις απαγορευτικές ενδείξεις. Εσύ όμως κάθεσαι σε θέση που έχει απαγορευτικό. Και εκεί με καθόμουν πάλι απαγορευτικό είχε. Για όλους εκείνους που έφτασαν τελικά στον προορισμό τους, οι κοντινές πλάζ έμοιαζαν με όαση δροσιάς. Αλλά περνάμε ωραία, ναι, έχει και μουσικούλα ωραία. Αυτοί που επιλέγουν την οργανωμένη παραλία, θα πρέπει όμως να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Από τιμές, εντάξει, λίγο πιο πάνω το κανονικό. Μπορούσαν και καλύτερα σίγουρα, γιατί εντάξει, εδώ είμαστε οι Αθηναίοι, ερχόμαστε να κάνουμε λίγο να ξεσκάσουμε. Η είσοδο στην οργανωμένη παραλία το Σαββατοκύριακο κοστίζει 7 ευρώ το άτομο. Ενώ η μία ξαπλώστρα έχει χρέωση 2 ευρώ. Όποιο θέλει να απολαύσει έναν καφέ φρέντο εσπρέσο δίπλα στο κύμα, θα τον πληρώσει 3,5 ευρώ. Για τα παιδιά 5 έως 12 ετών, η είσοδο κοστίζει 4 ευρώ. Ανεβαίνει κάθε χρόνο από 1 ευρώ, 2 ευρώ αυτό. Οι λουόμενοι παραμένουν στις ξαπλώστρες τους για να χαρούν τη θάλασσα έως αργά το βράδυ. Και το φαγητό κάτω από την ομπρέλα του Beach Bar θα το πληρώσουν ακριβά. Ένα club sandwich κοστίζει 9,5 ευρώ και μια χωριάτικη σαλάτα 9 ευρώ. Έτσι, μια τετραμελής οικογένεια θα πρέπει να ξοδέψει για μια έξοδο σε κοντινή πλάζ τουλάχιστον 54 ευρώ. Αρκετά τσιμπημένες, αλλά εντάξει, τώρα τι να κάνεις, στην παραλία ήρθες. Η ελεύθερη παραλία δίνει την οικονομική λύση. Έχουμε πάρει και την πύρα μας από το περίπτερο και τον καφέ μας ήπιαμε πριν, οπότε μια χαρά. Ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού φτάνει στο τέλος του, με τους Αθηναίους να θεωρούν τις κοντινές παραλίες την καλύτερη λύση. Σε άλλες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο, πάγος καταραίει στην Αλάσκα και προκαλεί δέος σε τουρίστες που είναι σε κρουαζιέρα. Στο μεταξύ, βίντεο από ελικόπτερο καταγράφει την καταδίωξη και τη σύλληψη εμπόρων ναρκωτικών από την Ισπανική αστυνομία στη Βαλένθια. Πάνω από τον αστυνομικό που φοράει κουκούλα, καταδιώκει τον ύποπτο όταν ξαφνικά εμφανίζεται το αυτοκίνητο της ασφάλειας, ο οδηγός ανοίγει την πόρτα και τον σταματάνε 4 αστυνομικοί. Τον ακινητοποιούν και πέφτουν επάνω του. Είχε προηγηθεί μεγάλη καταδίωξη και επιχείρηση των Ισπανικών Αρχών στη Βαλένθια, προκειμένου να εξαθρώσουν μεγάλο κύκλωμα εμπορίας ναρκωτικών. Οι εικόνες είναι αποκαλυπτικές. Δεκάδες αστυνομικοί κρατούν στο έδαφος 11 μέλη του κυκλώματος. Κάποιοι προβάλλουν αντίσταση, αλλά πλέον φαίνεται να έχουν χάσει το παιχνίδι. Σχεδόν 4 τόνους κοκαίνης κατέσχισαν οι Ισπανικές Αρχές, οι οποίοι ήταν καλά κρυμμένοι σε 6 κοντέινερ, τα οποία έφτασαν στην Ισπανία από τη Λατινική Αμερική. Ελικόπτερο μεταφέρει το εγκαταλελειμμένο λεωφορείο στην Αλάσκα, που έγινε γνωστό από την ταινία του 2008 Into the Wild του Σον Πεν. Μια αληθινή ιστορία για ένα πεζοπόρο που το καλοκαίρι του 1992 πέθανε στο δάσος, αφού είχε ζήσει μέσα σε αυτό το λεωφορείο για 114 ημέρες. Τώρα, οι αρχές το μεταφέρουν εξαιτίας του αυξημένου αριθμού διασώσεων τουριστών που αναγκάστηκαν να πραγματοποιήσουν, καθώς πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι είχαν προσπαθήσει να το επισκεφτούν και εγκλωβίζονταν. Τουρίστες μιας μικρής κρουαζιέρας γίνονται αυτόπτες μάρτυρες της κατάρρευσης ενός παγετώνα στην Αλάσκα. Στην αρχή ξαφνιάζονται από το θέαμα. Δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι μια μικρή βόλτα με το πλοιαράκι στα παγωμένα νερά θα τους αποκάλυπτε ένα κομμάτι από την αλλαγή που συμβαίνει στον πλανήτη.